Είχαμε αφήσει ένα... Γεια σου, Big Brother. Τον Ηλία. Ένα ερωτηματικό. Άντε να το λύσουμε και αυτό να τελειώνουμε, Χριστιανέ μου. Ωραία. Και μπορούμε να βάλουμε το σε λίγο, Μιχαλάκη. Θα μάθουμε και σε λίγο. Το έδωσες, έκανες την αποκάλυψη. Μπράβο, Μιχάλη, μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Μιχάλης λοιπόν μας βοήθησε να αποκαλύψουμε πιο γρήγορα αυτό που θέλαμε έτσι λίγο. Μπράβο! Μπράβο, Μιχάλη! Φέρε το Μιχάλη τώρα πλάνο! Το φέρε πλάνο! Πού είναι ο Μιχάλης? Είναι διασπέντσιο ο Μιχάλης. Δεν θέλει να γυρίσει λίγο πίσω? Αυτός ο κύριος με τα δερμάτινα που βλέπουμε, με το γυαλί ηλίου, το μυστηριώδες βλέμμα και τις έτσι ροκ καταβολές είναι ο κύριος Γιώργος Μελισσινός, πασίγνωστος ραδιοφωνικός παραγωγός και αυτός ο κύριος που τον έχετε δει πάρα πολλές φορές εδώ στους διαδρόμους. Ναι, στο κτίριο, τον έχω πετύχει για καφέ. Στο κτίριο του ομίλου μας εδώ, του Σταρ. Γιατί όπως ξέρετε στον ίδιο όμιλο βρίσκεται και ο Rock FM 6,9. Τον ακούω εγώ συνέχεια. Ο Γιώργος Μελισσινός λοιπόν είναι ένας από τους πλέον γνωστούς μουσικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και είναι η φωνή του Big Brother. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά με την ξεχωριστή του φωνή. Καλά, να σου πω τώρα, 2-3 φορές που είχε τύχει να τον ακούω, σε κάποια φάση έκανε κάποιες τεράστιες παύσεις, γιατί ήθελα απλά να ξεχυθεί στα γέλια, αλλά δεν μπορούσε, άνθρωπος συγκρατιότανε. Γι' αυτό γελούσε με αυτό που έκανε. Ότι... Έχει καταπληκτικό χιούμορ ο Γιώργος Μελισσινός. Υπήρχαν φορές, τον είχα πετύχει, ειδικά όταν μιλάγε με τον Ηλία, που πραγματικά δεν μπορούσε να κάνει διάλογο. Έκανε πραγματικά παύσεις τεράστιες και μετά τον ένιωτε ότι πνίγει τα γέλια του προκειμένου να μιλήσει. Αυτό που κάνει αν είσαι σπίτι. Θέλω να σα πω ότι ο Γιώργος Μελισσινός έκανε ραδιόφωνο για πρώτη φορά στα 13 του. Με ένα συνομήλικό του ανέβηκα σε μια ταράτσα στην Ηλιούπολη και έφτιαξαν ένα δικό τους πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό τότε. Αργότερα και για χρόνια έκανε εκπομπές σε διάφορους σταθμούς στο εξωτερικό όπως τη Φλωρεντία, το Μιλάνο, το Μόντε Κάρλο, το Λονδίνο, αλλά και σε κολεγιακούς σταθμούς στη Νέα Υόρκη και στο Χιούστον αλλά και στο Σαν Φρανσίσκο. Σήμερα βέβαια είναι στον Rock FM 96,9. Φτιάχνει ταινίες μικρού μήκους, φτιάχνει μικρά βίντεο κλιπ και art video. Επίσης σκηνοθετεί ταινίες μικρού μήκους, γράφει σενάρια, γράφει σε περιοδικά και εφημερίδες. Είχε μια πολύ γνωστή και αγαπημένη στήλη στο Cosmopolitan παλιότερα. Ανήσυχο πνεύμα. Έχει υπάρξει διευθυντής σε περιοδικά ο Γιώργος Μελισσινός. Έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική και σκηνοθεσία στη Φλωρεντία, το Παρίσι και το Λονδίνο. Και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος και με μια μοναδική φωνή. Και εμείς αποκαλύψαμε σήμερα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο μεγάλος αδερφός. Τον οποίο τον είδαν κάποιοι από τους παίκτες, θέλω να σας πω, στα τελευταία επεισόδια του reality.